Η έκφραση του εσωτερικού κόσμου είναι η κυρίαρχη αναγκαιότητα της ανθρώπινης φύσης. Όλα τελειώνουν για να ξαναρχίσουν και όλα αρχίζουν για να τελειώσουν. Μην κοιτάς και κρίνεις τους ανθρώπους. Να τους νιώθεις. Δεν ξέρω άμα έχω νικήσει, αλλά άμα νίκησα, τότε θα ξαναχάσω σύντομα. 4 χρόνια μετά, γυρνάω πίσω εκεί που γεννήθηκαν τα τραύματά μου. Είχα πει δεν θα γυρίσω αν το τέρας μέσα μου δεν νικήσω. Διαφορετικός και πιο δυνατός. Αθήνα 2021. Είναι πάλι Σάββατο. Κάπου στο κέντρο βγάζω φωτογραφίες στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Πιάνει το μάτι μου έναν γέρο, με ραδιόφωνο και ελληνική σημαία. Με βλέπει και πλησιάζει. Λέω από μέσα μου, τι θέλει τώρα αυτός. Μου λέει, ναι αρέ, γιατί πολέμησε ο Μέγας Αλέξανδρος. Σκαλώνω. Τι θέλει μωρέ αυτός. Του απαντάω για να φύγει. Δεν ξέρω. Σίγουρα θα έχει τους λόγους του. Αλλά δεν φεύγει. Επιμένει. Πες μου, γιατί πολέμησε. Δεν ξέρω. Για τον αυτό του, την οικογένειά του, τα όνειρά του. Απαντάει. Όχι. Πολέμησε για την πατρίδα του. Μόνο. Και αυτή η πολιτική εδώ, η πουλημένη φταίνει για όλα. Όχι, λέω από μέσα μου. Ξεκίνησε αυτός. Λέω πως. Αυτό είναι η πολιτική παντού. Όπου και να πας. Θυμωμένος μου απαντάει. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο Γάλλος, ο Άγγλος ή ο Γερμανός. Ο παππούς σου έχισε το αίμα για αυτή τη σημαία. Και εσύ θα μας σώσεις με το να με ακούσεις. Γιατί εγώ για να σε κρίνω τώρα, έχω κρίνει πρώτα τον εαυτό μου και μετά εσένα. Τον σταματάω χωρίς να τον αφήσω να ολοκληρώσει. Του λέω πως. Εγώ είμαι άνθρωπος. Δεν μπορείς να με κρίνεις. Όπως ούτε εγώ εσένα. Μοιάζει ο άνθρωπος. Ο Άγγλος, ο Γερμανός, ο Γάλλος. Δεν αγαπάω τη σημαία. Αλλά αγαπάω τον άνθρωπο. Δεν δίνω δεκάρα για το αν ο παππούς μου έχισε το αίμα για να σώσει απλά μια σημαία. Είμαι άνθρωπος και αγαπάω τους ανθρώπους. Εσύ μπορείς να αγαπάς τη σημαία και το μίσος για τις άλλες χώρες. Καλό σου καλοκαίρι. Και έφυγα. Μετρό. Την προσοχή μου κέρδισε ένας τύπος. Περίεργος. Γύρω σε 40. Το μετρό ξεκινάει. Πέφτει δίπλα του σε μια κοπέλα ένας 50χρονος από άλλη χώρα. Τι κάνεις εκεί, Αλβανέ, βρωμιάρη. Σιγή. Τι κοιτάς, ρε βρωμιάρη, πώς τολμάς να ακουπάς την κοπέλα. Τίποτα. Κανείς δεν μιλά. Κανείς. Φωνάζουν για να τον ακούσουν όλοι. Αλβανέ, βρωμιάρη, τι κάνεις. Σκαλώνω. Κοιτάω γύρω μου. Είναι τόσοι δίπλα μου, μα κανείς δεν μιλά. Τον αφήνω να μιλάει. Κοιτάω το 50χρονο και βλέπω στα μάτια του το 15χρονο εαυτό μου. Που τον αδικούσαν, αλλά δεν έκανε τίποτα. Τη σκέψη μου σταματάω 40. Βρωμιάρη. Ακούγεται μια δυνατή φωνή. Πολύ μιλάς, πουλώσε το. Ήμουν εγώ. Συνεχίζει και μου λέει. Τι να μην μιλάω με τον βρωμιάρη, Αλβανό. Το σώμα μου τρέμει. Θέλει να του κάνω κακό. Φωνάζω. Θα το βουλώσει, να έρθω εγώ να στο βουλώσω. Σκαλώνει, μα συνεχίζει. Αλβανέ, μην ξανακουμπήσεις ξανά, Έλληνα. Αυτό ήταν. Δεν μπορώ να με ελέγξω. Θα του κάνω κακό. Θα το χτυπήσω. Πηγαίνω προς το μέρος του, φωνάζοντας. Μια ρεσό με βγαίνα στους ανθρώπους. Ακούγονται γέλια. 20 άτομα εκεί και τους φάνηκε αστείο. Εγώ τρέμω. Θα του κάνω κακό. Τον πλησιάζω. Βλέπω στα μάτια του τον φόβο. Είμαι έτοιμος να το χτυπήσω, αλλά προλαβαίνει και βγαίνει. Ξαφνικά νιώθω χέρια να με ακουμπάνε. Να μου λένε πως. Μπράβο σου. Καλά το έκανες. Μπράβο σου, αγόρι μου. Με χειροκροτάνε. Μα γιατί δεν μίλησε κανείς όταν ήταν εκεί. Όχι. Θα μιλήσω για το ότι δεν έκαναν κάτι όσο ήταν μπροστά αυτός. Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω. Εγώ θέλω να εκθέσω εμένα. Έφερα τα λάθη μου και ήρθα να με εκθέσω. Με νίκησε. Δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Αλλά μόνο πληγωμένοι. Και εγώ τι έκανα. Το μόνο που έκανα σαν το μίσο να μεγαλώσω το μίσο του 40χρονου για τους ξένους ήθελα στην τροπή μου. Δεν το βοήθησα. Αλλά του έδωσα και εγώ το μίσο μου. Για να γίνει κάτι χειρότερο. Απέτυχα να το βοηθήσω. Γιατί εγώ εμένα μπορώ να κρίνω. Και όχι τους άλλους. Είμαι εγώ να κρίνω. Σπίτι. Βλέπω στο κινητό μου ένα μήνυμα. Ένας φίλος μου ζητάει ιδανικά. Ας τον πούμε Νίκο. Λέω από μέσα μου. Τι θέλει αυτός τώρα. Συνεχίζει και μου ξαναστέλνει. Λέω. Ε, καλά. Δεν έχω την όρεξή σου. Δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου τόση ντροπή. Νίκος λοιπόν. Είναι στο χωριό του. Λίγο πριν μπει μέσα στο σπίτι, λίγο πριν ανοίξει την πόρτα να χαιρετήσει τους συγγενείς του που είχε χρόνια να δει, ανοίγει και τι να δει. Όλα καμένα. Όλα είναι μαύρο. Τι έγινε, λέει. Σκάλωσε. Συγγενείς ορμάνε να τον χαιρετήσουν και αυτός εκεί. Βλέπει πως όλα είναι στάχτη. 2 μέρες πριν είχε πιάσει φωτιά στο χωριό και κάψε τα πάντα. 5 άτομα ζουν σε αυτό το σπίτι. 5 άτομα ζουν στη στάχτη. 2 μέρες τώρα. Λεφτά δεν έχουν. Σκαλωμένος μαζεύει τον αυτό του και φεύγει. Πάει τράπεζα και σηκώνει όσα λεφτά έβγαλε με κόπο 4 χρόνια. 7.000 ευρώ. Τα βγάζει όλα. Και χάρισε μέσα σε 1 εβδομάδα ένα νέο σπίτι σε 5 άτομα. 5 άτομα. Έσωσε 5 άτομα από το να μην έχουν να φάνε για 1 χρόνο. Ένας 22χρονος. Του τα χάρισε όλα και δεν πήρε τίποτα πίσω. Γέμισε με χρέη και δεν είχε να φάει μετά από αυτό. Και εγώ τι,
Σκέφτηκα τι θέλει πάλι αυτός. Πάλι λεφτά θέλει. Ένιωσα τόσο μικρός μπροστά στο μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Αυτό ήταν μάθημα ζωής. Έφερα τα λάθη μου και τα έκανα κουράγιο. Σε ευχαριστώ.